Στον ανακριτή δίνει σήμερα τις εξηγήσεις του ο 18χρονος που σκότωσε στη Νέα Σμύρνη τον 16χρονο αδελφό του με ένα ψαλίδι για μία μπλούζα. Έλενα Γαλάρη, εκεί βρίσκεται και η μητέρα τους. Μπροστά στα μάτια της έγινε το μαχαίρωμα. Ακριβώς μπροστά στα μάτια της, να πούμε ότι αν και η προσαγωγή του κατηγορουμένου έχει γίνει από τις 10 το πρωί, ακόμη δεν έχει αρχίσει την απολογία του, και αυτό διότι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση καταθέτουν η μητέρα, η σύντροφός του και η γιαγιά. Και οι τρεις γυναίκες ήταν παρούσες στο περιστατικό, στο διαπληκτισμό μεταξύ των δύο αδελφών, οι οποίοι τσακώθηκαν διότι ο 16χρονος πήρε την μπλούζα του 18χρονου χωρίς να τον ρωτήσει. Κουβέντα στην κουβέντα, πιάστηκαν στα χέρια, ο 18χρονος πήρε ένα ψαλίδι από την κρεβατοκάμαρα και τον κάρφωσε στο στήθος. Να πούμε ότι τόσο οι τρεις γυναίκες στην κατάθεσή τους, όσο και ο 18χρονος στην απολογία του, θα ισχυριστεί ότι ήταν ατύχημα, ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να βλάψει τον αδελφό του, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Τέλος, μήνα να πούμε ότι ο 18χρονος είναι γνώριμος στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί για δύο ληστείες και για ενδοοικογενειακή βία. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.